Δολώματα με εμβόλιο κατά της λύσας ρίχνουν ελικόπτερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα με σκοπό την αναστολή της εξάπλωσης ασθένειας της κόκκινης αλεπούδας. Η ρήψη εμβολίων πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά και θα διαρκέσει από τις 10 έως και τις 16 Νοεμβρίου, ενώ ειδικά για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι ρήψεις θα γίνουν στην Καβάλα και τη Δράμα. Τα δολώματα έχουν τη μορφή καφέ κύβων με οσμή ψαριού και περιέχουν ζωντανό ιό, ενώ η Διεύθυνση Κτηνιατρικής προειδοποιεί το κοινό να μην τα αγγίζει, ενώ σε περίπτωση επαφής συνιστάται άμεση επίσκεψη στο γιατρό και ενημέρωση του κελπνό. Από το φθινόπωρο του 2012 η λύση είναι πλέον γεγονός και για τη χώρα μας. Έχει βέβαια διαγνωστεί μόνο σε αγρία ζώα και σε σκυλιά και γάτες. Δεν έχει διαγνωστεί ακόμα σε άνθρωπο. Η κτηνιατρική υπηρεσία στα πλαίσια αυτά έχει αρχίσει έναν εκτεταμένο εμβολιασμό σε περιοχές στις οποίες διαγνώστηκε το νόσημα και ένας εμβολιασμός της άγριας πανηρίας των κόκκινων αλεπούδων που αποτελούν και την αποθήκη του ιού στο περιβάλλον. Ο εμβολιασμός αυτός θα διαρκέσει αρκετά χρόνια και προβλέπεται να γίνεται από αέρος με δολώματα ειδικά που κατανολούν οι αλεπούδες. Και ειδικά μας στην περιφέρεια, οι περιφερειακές ενότητες που θα κάνουν εμβολιασμό είναι η περιφερειακή ενότητα Καβάλας και Δράμας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι αν έστω αποτύχει κάποιος δει ένα εμβολίο, ένα δόλωμα, σε καμία περίπτωση δεν το αγγίζουμε, δεν το πιάνουμε, δεν το πατάμε. Το εμβόλιο περιέχει ζωντανό ιό και είναι εν δυνάμει επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό και θα θέλαμε οποιοδήποτε αγρότης, κτηνοτρόφος, κυνηγός, διαπιστώσει κάπου τέτοιο δόλωμα να ειδοποιήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες για να απομακρύνουμε από πολυσύχναστες και ανθρώπους περιοχές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή η προσοχή σε σχέση με το εμβόλιο. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα μέτρα που πρέπει να παίρνονται σε σχέση με την προστασία των ίδιων των ανθρώπων απέναντι σε ένα λυσίποπτο ζώο. Να αποφεύγουμε την επαφή μας με ζώα τα οποία δεν γνωρίζουμε το εμβολιαστικό του καθεστώς, δεν ξέρουμε ότι δεν είναι εμβολιασμένα κατά της λύσας, και επίσης να αποφύγουμε πάση θυσία την επαφή μας με κάποιο ζώο το οποίο παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα. Αυτονόητο είναι πως θα πρέπει να ειδοποιούνται οι κτηνιατρικές αρχές άμεσα. Τέλος, για τη δημιουργία ενός βιολογικού φραγμού είναι καθοριστική σημασία να εμβολιαστούν όλα τα σκυλιά μας, είτε αυτά είναι ποιμηνικά, είτε είναι κυνηγετικά, αδέσποτα ή και οικόσιτα, για να μην υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς μετάδοσης του ιού από περιοχή σε περιοχή. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος θα έρθει σε επαφή με ένα λυσίποπτο ζώο ή θα δαγκωθεί από ένα ζώο το οποίο προσέχει από τα κλινικά συμπτώματα, θα πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει τις ιατρικές και κτηνιατρικές αρχές για τα περαιτέρω. Να σημειωθεί πως ο ιός προκαλεί εγκεφαλίτιδα και μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι δυνατό να μην εμφανιστούν αν χορηγηθεί άμεσα αντιλυσικός ορός και το αντίστοιχο εμβόλιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, εμβολιασμός των αλεπούδων κατά της λύσας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που έχουν κρούσματα λύσας και θεωρείται αποδεδειγμένα ως ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την καταπολέμηση της ασθένειας.